Κύριε Παπαγιάννη, θα περιμένω με μεγάλη υπομονή, όπως κάνω μήνες τώρα, την 15η Ιουνίου. Στις 15 Ιουνίου η ελληνική δικαιοσύνη θα κρίνει για το αίτημα υπαγωγής του Alter στο άρθρο 99. Η προσωπική μου ευχή και ελπίδα είναι να κρίνει θετικά και να δώσει στο Alter την προστασία εκείνη για ένα χρονικό διάστημα που θα το βοηθήσει να διευθετήσει τα οικονομικά του προβλήματα και κυρίως που θα του δώσει τη δυνατότητα να ξαναακουστεί η φωνή του σταθμού, να ξαναακουστούν τα δελτία ειδήσεων, να ξαναακουστούν οι ενημερωτικές εκπομπές του. Μάλιστα. Και θέλω να πω ότι στο όνομα των 700 συναδέλφων και των οικογενειών τους που εργάζονται εκεί, εγώ όσο υπάρχει και η παραμικρή ελπίδα να μείνει το κανάλι όρθιο και να εκπέμψει ξανά δημοσιογραφικό πρόγραμμα, θα είμαι εκεί και με το δίκαιο, το ντόμινο θα είναι τρομερό. Έτσι. Και στο χώρο της διαφήμισης και στο χώρο των μίντια. Να ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξει αυτή η πτώχευση, διότι θα οδηγήσει και σε άλλες πτωχεύσεις. Έτσι, και ελπίζω και εύχομαι η ελληνική δικαιοσύνη να δώσει στο κανάλι το χρονικό περιθώριο να τακτοποιήσει τα προβλήματά του και να ανακάμψει.